Αδελφοί, η καρδιά του κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού είναι στραμμένη και πρέπει να είναι πάντοτε στραμμένη στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη της Ορθοδοξίας μας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καυχόμεθα για αυτή τη μεγάλη ευλογία που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Χαιρόμεθα διότι κοντά μας και σήμερα έχουμε τον συγγραφέα πνευματικών βιβλίων, τον Μανώλη τον Μελινό, ο οποίος μεταφέρει ζωντανά την πείρα των Αγιορειτών Πατέρων, συζητήσεις σε μοναστήρια του Άθωνα. Πολλοί γέροντες, παλαιότεροι και νεότεροι, συζητούν μαζί του, με αποκορύφωμα φυσικά τον γέροντα Παΐσιο. Κύριε Μελινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είστε κοντά μας για να μιλήσουμε για το Άγιον Όρος, για τους γεροντάδες, για τον αγιορειτικό τρόπο ζωής, να μιλήσουμε για το γέροντα Παΐσιο. Ευχαριστώ τις συνειδικές μου πάτες και ευχαριστώ πολύ γιατί σας έχω συνοδοιπόρους σε αυτή την προσκυνηματική εκδρομή, γιατί, πώς λέει μια έκφραση ο λαός μας, ακόμη και στον παράδεισο λέει δεν αξίζει να είσαι μόνος σου. Βέβαια είναι μια έκφραση, ένα εφιολόγημα. Μα και η κόλαση, κύριε Μελινέ, αυτή είναι έτσι, να νιώθει κανείς μόνος του. Άλλωστε δεν είναι λίγοι που από αυτή εδώ τη ζωή ζουν την κόλαση. Κλεισμένοι μέσα στο εγώ τους. Το θέσατε θεολογικότατα, γιατί μόνος δεν είναι αυτός ο οποίος μένει μόνος, ο μοναχικός τύπος. Μόνος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος ζει μέσα στο πλήθος, ζει μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων και να βιώνει τραγικά τη μοναξία του εγώ, του εγωισμού, αυτό που είπατε. Και αυτό εύστοχα γράφετε μέσα και μιλάτε για την κοινωνία της ερήμου και για την ερημιά των πόλεων. Έτσι ακριβώς. Θέλετε και στην σημερινή μας προσκυνηματική επίσκεψη, στο σημερινό μας ταξίδι, να μιλήσουμε πάλι για τον γέροντα Παΐσιο? Θα μιλήσουμε για τον γέροντα Παΐσιο, αλλά είναι γνωστόν και το αναφέρεται πολλές φορές μέσα ότι ο γέροντας Παΐσιος είχε σύνδεσμο με ένα σύγχρονο Άγιον της Ορθοδοξίας μας. Εννοείται τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Τον Καπαδόκη. Τον εκ Φαράσων, από τα Φάρασα. Ο οποίος ήταν όχι μόνο ο γέροντας του πατρός Παϊσίου, του μακαριστού Αγίου αυτού ανδρός της Εκκλησίας μας, αλλά και ανάδοχος του. Νομίζω ο γέροντας Παΐσιος πολλές φορές κάνει αναφορά και στον πνευματικό του πατέρα. Του οποίου είχε και το όνομα. Το κατακόσμο όνομα του πατρός Παΐσιου, το Αρσένιος. Στα βιβλία σας έχετε καταχωρήσει κάτι για τον Έχω μια, Άγιο Γέροντα. Μια αφήγηση του πατρός Παϊσίου, η οποία υπόθηκε με την αφορμή ερωτήματος περί της βλασφημίας. Και μάλιστα, ίσως σοκάρω τώρα με αυτό που θα πω και ζητώ συγγνώμη πρώτα από εσάς, πατέρ Χρύσανθε, και από τους αγαπητούς φίλους. Αυτή η πιο εντός εισαγωγικών απλή βλαστήμια, η βρισιά, άντε στο Ντάδε. Στον Ντάδε, ακριβώς όπως το είπατε, πολύ καλά. Μοιάζει απλή, μοιάζει αθώα, βάλτε πολλά εισαγωγικά στο επίθετο αθώα, αλλά είναι μια βαρύτατη βλασφημία, μια βαρύτατη ύβρις, γιατί παραδίδεις την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, στα χέρια του Σατανά. Άλλωστε, κύριε Μελινέ, όλος ο αγώνας της Εκκλησίας μας και όλη η πνευματική μας ζωή και πορεία αποσκοπεί, και η σάρκωση, η σταύρωση, η ανάσταση του Κυρίου μας αποσκοπεί στην απαλλαγή μας από τον διάβολο. Γι' αυτό και στο βάπτισμα δίνουμε τις υποσχέσεις. Αποτάσσει το Σατανά και πάση τη αγγέλης αυτού και πάση την πομπή αυτού, και λέμε αποτάσσομαι. Και συντάσσει το Χριστό. Έχετε λοιπόν πολύ δίκιο που υπογραμμίζετε το μέγεθος της αμαρτίας, διότι στέλνοντας τον διάβολο αντιστρεφόμαστε στο έργο του Χριστού μας, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και έλεγε πάντοτε ο πατήρ Παΐσιος, και το λέγουν όλοι οι σύγχρονοι πατέρες του Αγίου Όρους και όχι μόνο βεβαίως, ότι αυτή η τόσο συνηθισμένη έκφραση, το άντε στον τάδε που είπατε εσείς, είναι βαρύτατη ύβρις εναντίον της εικόνας του Θεού, εναντίον του ίδιου του Θεού. Και μάλιστα όταν μερικές φορές μας λένε κάτι και μας ξενήσει αυτό ή μας κάνει να εκπλαγούμε, λέμε άστο! Δηλαδή ακόμα και στην ροή του λόγου έχει γίνει συνηθισμένη έκφραση. Συνηθισμένη έκφραση δυστυχώς και φοριέται. Συγχωρήστε μου το σολογισμό. Ο κύριος Παΐσιος λοιπόν μου έλεγε κάποτε για τον νουνό και γέροντά τον Άγιο Αρσένιο, τότε που ήταν ακόμη στην ζωή ο Άγιος Αρσένιος. Μια γειτόνισά του, του Αγίου Αρσενίου, λαϊκού όντως, ακόμη πρωτού ασπαστεί τον μοναχισμό, είχε αποκτήσει ένα παιδάκι. Κάποια μέρα που το παιδάκι έκλαιγε,
μέσα από την κούνια, η μάνα έτρεξε λαφιασμένη. Αρσένιε, Αρσένιε, τρέξε. Τρέξε γρήγορα. Σε παρακαλώ, τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί τι συμβαίνει, τη ρώτησε με έκπληξη εκείνος. Τρέξε, σου λέω, τρέξε. Χάθηκε η κούνια με το μωρό. Αν είναι δυνατόν, πατέρα, να εξαφανιστεί δηλαδή ολόκληρο αυτό το κρεβατάκι με το μωρό. Ο Άγιος Αρσένιος, λαϊκός ακόμη, τη ρωτά με κάποια αυστηρότητα, γιατί είχε μια πληροφορία εσωτερική. Χάθηκε. Τι, πώς, πες μου ακριβώς τι συνέβη. Να, Αρσένιε, λέει η μάνα, έκλαιγε συνέχεια το μωρό, νευρίασε και το διαολόστηλα. Μα τι έκανα, σε παρακαλώ, κάνε κάτι, Αρσένιε, κάνε κάτι, γιατί θα τρελαθώ, σε παρακαλώ πολύ. Είδατε τη μάνα, ας πούμε, η αγωνία, αφού βεβαίως είχε κάνει τη μεγάλη πνευματική ζημιά. Τι να κάνουμε τώρα, αχ, αχ, τι έκανε, τη είπε αυστηρά ο Άγιος του Θεού, για να την συνετίσει με την επίπληξη. Μόλις είπε τι έκανες και λοιπά και την επέπληξε, πήρε στα χέρια του το ψαλτήρι. Δεν ξέρω τι διάβασε από εκεί, αλλά μόλις απόσωσε, εμφανίστηκε στη θέση της η κούνια μαζί με το μωρό. Μόλις τα διηγήθηκε αυτά ο γέροντας, είπε «Αχ, αχ, πόσο σφάλουν οι γονείς και όλοι οι άνθρωποι που με το παραμικρό εκφράζονται έτσι και στέλνουν στον σατανά ανθρώπους». Τι θα κάνει κι αυτός, δουλειά ψάχνει να βρει, είναι αυτό που λέμε δουλειά, ο διάβολος, κλπ. Τόπο ψάχνει να βρει, και όταν οι άνθρωποι είναι ανοχήρωτοι από πνευματική ζωή και από Άγιο Πνεύμα, τότε μπαίνει μέσα και γίνεται ό,τι γίνεται. Κύριε Μελίνα, και μιλάμε φυσικά για τα μυστήρια, γέροντα, γιατί ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος είναι ανοχήρωτος, εξομολόγηση και από γενικότερα πνευματική ζωή. Όπως έχουμε πει και σε, δεν θέλω να επισέρχομαι, γιατί είναι και σε άλλες μας συζητήσεις, συγγνώμη που τα λέω για εσάς. Έχετε τύχει οπωσδήποτε στο γεγονός από τις πολλές σας επισκέψεις σε ημέρες που τελείται εξόδιος ακολουθία μοναχού. Είναι αλήθεια ότι ο μοναχός του Αγίου Όρους, αλλά και κάθε μοναχός, δεν φοβάται το θάνατο. Γιατί? Γιατί ποθεί να φτάσει το συντομότερο δυνατόν στον προορισμό του. Έτσι λοιπόν, αν βρεθεί κάποιος στο Άγιον Όρος σε ημέρα και σε ώρα που τελείται η επικίδιος ακολουθία του μοναχού, στοχάζεται και βλέπει τους μοναχούς να είναι πολύ σκεπτικοί. Τους βλέπει κανείς με ελαρό πρόσωπο να κατεβοδώνουν και να κάνουν το κομποσκήνιο, να κάνουν το κομποσκήνιο, για το συγχώριο, για την ανάβαση ψυχής, ακριβώς. Με μια εσωτερική γαλήνη, όπως γράφεται, τυλιγμένο το λείψανο του μοναχού μέσα στο ράσο. Μέσα ακούει στο κανείς τις γλυκές μελωδίες, τις προσευχές που συνοδεύουν τον αδελφό εν συνεχεία μέχρι του τάφου. Αλλά και μετά εκεί στην αντισταφής, με τα κομβοσκήνια στο χέρι, να λένε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησο των δούλων σου», να σταυροκοπούνται, να λένε την ευχή. Ο θάνατος λοιπόν μέσα στο Ορθόδοξο μοναστήρι είναι χαρά. Είναι χαρά. Διότι είναι μετάβασης εκ των προσκέρων προς τα αιώνια. Είναι μετάβασης από τα προσωρινά στα παντοτινά. Άλλωστε, όπως πάλι εύστοχα γράφεται, ο μοναχός από την ώρα της αφιερώσεώς του και της κοράς του ήδη είναι νεκρός. Ήδη είναι νεκρός δια των κόσμων. Ήδη είναι νεκρός, και πρέπει να είναι κάθε χριστιανός νεκρός δια την αμαρτία. Και δεν είναι τυχαίο που οι μοναχοί καθημερινά επισκέπτονται το οστεοφυλάκιο ακριβώς για να έχουν μνήμη θανάτου. Κάνετε μας ένα σχόλιο γύρω από αυτή την επίσκεψη των μοναχών στο οστεοφυλάκιο και γύρω από την μνήμη του θανάτου. Πόσο ωφελεί, πόσο οικοδομεί, πόσο είναι αυτή η μνήμη απαραίτητη και για τους μοναχούς, αλλά κατ' επέκταση και για κάθε χριστιανό. Σε εμάς, κύριε Μελινέ, ο θάνατος πολλές φορές φέρνει ένα φόβο, ένα τρόμο, μια ανατριχίλα. Χτυπάμε ξύλο. Κουνιούσε από τη θέση σου. Μην τυχόν και ο θάνατος μας επισκεφτεί. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στις προλήψεις και μέσα στις δυσιδαιμονίες και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, ο θάνατος, η κοίμηση στο Άγιον Όρος. Είναι κάτι το απολύτως φυσικό. Και μέσα από το βιβλίο σας θα δείξουμε εικόνες. Είναι μια πλευρά της ζωής και θέλω, αν είναι ευλογημένο, να
εξηγήσω λίγο στους αγαπητούς φίλους. Να παρακαλέσουμε τον εικονολήπτη μας να κάνει περισσότερο zoom όσο είναι δυνατόν. Σε αυτό το σαλόνι, όπως λέμε, στις δύο σελίδες, δηλαδή τις αντικριστές του βιβλίου, βλέπουμε τρεις φάσεις από την εξώδια ακολουθία. Εδώ είναι ο νεκρός, είναι ο μοναχός ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, μέσα στο νεκροκρέβατο, με το οποίο δεν θάπτεται βεβαίως. Ναι, είναι ένα κρεβατάκι, απλώς για την ώρα της εξοδίου ακολουθίας. Και γίνεται εναπόθεση του λιψάνου. Καταγής. Και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, θα το δούμε και στη φωτογραφία. Ο μοναχός ράπτεται, αφού βεβαίως γίνει το πλήσιμο του σκηνώματος με κρασί, όπως γίνεται, τέλος πάντων ακριβώς κλπ. Τον ράβουν μέσα στο μανδύα. Μανδύας είναι το πολύπτυχο ένδυμα που φορεί ο μοναχός στην κουρά του, δηλαδή κάτι σαν πλισέ. Όπως λέμε, ένα μαύρο ράσο πλισέ, όμως, να καταλάβουν οι φίλοι μας. Και εν συνεχεία, εδώ είναι πρώτου τάφου, πριν δηλαδή γίνει η εξόδιος, μάλλον πριν γίνει ο ενταθιασμός, έχει ψαλεί η εξόδιος ακολουθία. Βλέπετε, είναι. Αυτό είναι το σχήμα των μοναχικών, το οποίο καλύπτει το νεκροκράβατο. Ακριβώς, το νεκροκράβατο, ακριβώς. Είναι ο ηγούμενος, ο γέροντας, οι πατέρες όλοι και ψάλουν κλπ. Και βλέπετε εν συνεχεία τον τάφο. Πόσο απλός και απέριτος είναι ο τάφος, με ένα απλό ξύλινο σταυρό, γράφει εδώ μέρα μοναχός Ιακώβ, όπως βλέπω. Είναι από το κημητήριο της Ιεράς Μονής Ιμώνος Πέτρας αυτό. Και εδώ βλέπετε, το χέρι σας αν θέλετε πάτε χρησιμοποιήσετε, εδώ φαίνεται απλά ένα με το χώμα ο τάφος και τα πολλά πολλά λουλουδάκια που τον στολίζουν. Αυτό επίσης που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, επιτρέψτε μου, είναι να πούμε στους αγαπητούς φίλους για την ακαμψία των σκηνομάτων των αγιορητών πατέρων. Είναι χαρακτηριστικότατο αυτό. Βλέπετε σε αυτό το σημείο, βέβαια στους αγαπητούς ακροατές στο ραδιοφόνο δεν μπορούμε να το δείξουμε, μόνο στους τηλεθεατές, βλέπετε αγαπητοί φίλοι εδώ τον μοναχό ο οποίος κατεβαίνει στον τάφο. Βλέπετε οι πατέρες είναι όρθιοι, ο ιερεύς από πάνω, ο ιερομόναχος, οι πατέρες που τον βαστούν για να κατέβει στον τάφο. Και βλέπετε το σκήνομα, το οποίο είναι τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εκδημία, ότι λυγίζει. Έχει λυγίσει. Δεν είναι κόκαλο, όπως λέμε, ξύλο, παγωμένο. Μήπως αυτό είναι ένα δείγμα. Βεβαίως είναι δείγμα και θα το πούμε τώρα. Και βλέπετε τους τρεις σταυρούς, έτσι εδώ δεν φαίνεται ο ένας, ο δεύτερος εδώ εμφανέστατος και ο τρίτος σταυρός εδώ λίγο διακρίνεται, που είναι ραμμένος πάνω στον μανδύα. Είναι τυλιγμένο λοιπόν το σώμα, το σκήνομα μέσα στον μανδύα, τον μοναχικό, και έχει τους τρεις σταυρούς στο κεφάλι, στην κοιλιά και στα πόδια. Αυτό συμβολίζει το έμβριο, το οποίο είναι μέσα στη μήτρα της μητέρας του. Mm-hmm. Βλέπετε και τα χέρια σταυρωμένα του μοναχού, είναι με τα χέρια της σταυρωμένα. Όπως το μωρό, ας πούμε, κάπως μέσα στη μήτρα της μητέρας είναι κουλουριασμένο, έτσι λοιπόν και ο μοναχός ως έμβριο θα φυτευτεί μέσα στη μήτρα της μητέρας γης. Ας μην θεωρηθεί αυτό βέβαια υδρολατρικό και παγανιστικό που λέω. Απλώς ισχύει το χους ή. Επιστρέφει εις τη γη εξής ελήφθη. Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ γη σωστά. Και εις γην απελεύσει. Έτσι, πολύ σωστά. Με τη θεολογική έννοια. Εννοείται. Μπαίνει λοιπόν μέσα στη γη για να αποσυντεθεί το σώμα, εις τα εξών συνετέθη, η ψυχή βεβαίως αιωνία και αθάνατος, και να αναμένει την σάλπικα του Αρχαγγέλου και την φωνή του Θεού. Ούτως ώστε η ψυχή θα περισυλλέξει τα μόρια όλα. Ακόμα και σε δυστύχημα να έχει σκοτωθεί ο άνθρωπος και τα ψάρια να τον φάει στη θάλασσα να έχει ναυαγίσει, η ψυχή τόσο πολύ αγαπάει το σώμα με το οποίο ήταν συνδεδεμένη αυτά τα χρόνια της ζωής, της επιγείου, που θα περισυλλέξει ίδια μετά και θα ξαναδημιουργήσει το σώμα. Βέβαια, όχι με την υλική μορφή που έχουμε τώρα, να πεινάμε, να διψάμε χωρίς και να νηστάζουμε. Χωρίς ειδικές ανάγκες. Όπως ήταν το σώμα του Κυρίου μετά την ανάστασή του, το οποίο διήρχε των θυρών και κλεισμένο κλπ. Και εδώ να πούμε ότι το άθρο του συμβόλου της πίστεώς μας προσδοκώ Ανάσταση νεκρών δεν αναφέρεται στην Ανάσταση της ψυχής επειδή η ψυχή δεν αποθυνίσχει. Αναφέρεται στην Ανάσταση των σωμάτων. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και να μου επιτρέψετε πάτερ μου σε αυτό το σημείο να πω ότι η νεκρική ακαμψία των μοναχών του Αγίου Όρους και αυτό θέλω να το τονίσω στους φίλους και τις φίλες ότι ουδής αγιορείτης μοναχός μετά την κοίμηση έως τον ενταφιασμό του, ας πούμε 24 ώρες. Έχουμε εμπειρία λίγο πολύ όλοι μας από τους νεκρούς μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας από τον κόσμο. Μετά από λίγες ώρες παγώνει το σώμα και όπως είναι τα χέρια εκεί θα μείνουν, όπως είναι τα πόδια εκεί θα μείνουν. Το στόμα
με συγχωρείτε για τις μακάβριες περιγραφές, αλλά αν δεν έχει κλείσει, θα μείνει ανοιχτό τέλος πάντων, όπως και αν είναι τη στιγμή που παγώνει το σώμα. Οι αγιορείτες δεν έχουν μια τέτοια, δεν υφίστανται μια τέτοια ακαμψία. Και είναι η χάρη της κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας, η οποία έχει υποσχεθεί στους μοναχούς της, παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό, την συνηγορία της, την μητρική κάλυψή της. Τους έχει πει, εάν μείνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας, όπως το υπόσχεστε άλλωστε, με διαμενείς εν το μοναστηρίο κλπ. Ναι, του Θεού συνεργούντος τιμή επάτερ. Ναι, του Θεού συνεργούντος τιμή επάτερ. Ακριβώς, δίνεις αυτές τις φρικτές υποσχέσεις. Λοιπόν, βλέπετε την νεκρική ακαμψία, πόσο λυγίζει το σώμα. Νομίζετε ότι είναι εκείνη την ώρα φρέσκο, μισή ώρα δηλαδή. Αλλά και με πόση ευλάβεια οι άλλοι μοναχοί ενταφιάζουν, διότι έχουν του μοναχού το σώμα, διότι ακριβώς έχουν την αίσθηση ότι ενταφιντάζουν ένα σώμα ενός αγωνιστού. Ενός αγωνιστού, ακριβώς. Ότι κάθε γέροντας, κάθε χριστιανός, πολύ δε περισσότερο κάθε αφιερωμένος εις τον Κύριο και στο περιβόλι της Παναγίας μας, έχει κάνει πολύ μεγάλον αγώνα. Πάρα πολύ σωστά. Έχει πει λοιπόν η Παναγία ότι ως αραβόνα, σαν δηλαδή εντός εισαγωγικών ενέχειρο της μητρικής καλύψεώς μου και της αγάπης με την οποία θα σας περιβάλλω πάντοτε, όσοι πατέρες μείνετε στο περιβόλι μου, στο Άγιον Όρος δηλαδή, διαβίου, στη μετάνοιά σας, δεν θα παγώνει το σώμα. Το σώμα μετά την κοίμησή σας. Αυτό είναι η ένδειξη της Παναγίας στους μοναχούς, οι οποίοι είναι τα παιδιά της, τα αγαπημένα της παιδιά μέσα στο Άγιον Όρος. Και πράγματι, σε όποια εξόδια ακολουθία παραστείτε μοναχού, μέχρι τη στιγμή που ενταφιάζεται ο μοναχός αυτός, επαναλαμβάνω, ώρες πολλές μετά την κοίμησή του, το σώμα είναι ζεστό και εύκαμπτο. Πώς αυτή η ορθόδοξη θεολογική αντιμετώπιση του θανάτου από τους γεροντάδες και τους αφιερωμένους στο Θεό μπορεί να έρθει στην δική μας κοινωνία και στον δικό μας κόσμο, κύριε Μελινέ? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό, γιατί αυτά είναι όλα βιωματικά θέματα, πατέρ Χρυσάνθε, αλλά οι πατέρες του Αγίου Όρους, όταν τους υποβάλλει κανείς το ερώτημα, πατέρ, φοβάσαι το θάνατο, η απάντηση είναι φοβάμαι τη ζωή αυτή. Και το λέγουν με την έννοια ότι αυτή είναι η ζωή, η δύσκολη, η ζωή που αμαρτάνει κανείς. Το αντιμετωπίζουν πνευματικά το ζήτημα και θεολογικότατα. Σου λέει στο θάνατο δεν αμαρτάνεις τουλάχιστον. Ό,τι έχεις κάνει, το έχεις κάνει. Και αν έχεις προλάβει, έχεις μετανοήσει. Αν δεν έχεις προλάβει, τα πράγματα είναι. Εάν πιστέψουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της υπάρξεώς μας, τότε μπορούμε πλέον να τον αντιμετωπίζουμε με πίστη. Εάν πιστεύουμε στην ανάσταση του Χριστού, τότε πρέπει να πιστεύουμε και στην ειδική μας ανάσταση και στην αιώνια ζωή. Και ο λόγος του Θεού επ' αυτού είναι σαφέστατος. Οι γεροντάδες λοιπόν έχουν κατανοήσει το τι σημαίνει θάνατος. Θάνατος σημαίνει το τέλος της παρούσης ζωής και η αρχή της αιωνιότητος. Της αιωνιότητος, πραγματικά. Και αυτό δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω, για να μην είμαστε τετράγωνοι και κάθετοι. Δεν είναι εύκολο να το κατανοήσει κανείς όταν ζει μέσα στον κόσμο, ζει με, με τις συνθήκες της ζωής αυτή, ζει την καθημερινότητα, είναι δηλαδή υλοκρατούμενος, η εποχή μας άλλωστε είναι υλοκρατούμενη. Οι πατέρες του Αγίου Όρους βοηθούνται πολύ από τον περιβάλλοντα χώρο, από τον τρόπο ζωής και είπατε σε μια άλλη επικοινωνία μας άριστα, ότι δεν έχει σημασία τόσο είναι ο τόπος όσο ο τρόπος της ζωής. Και οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρους, επαναλαμβάνω και εγώ με τη σειρά μου, δεν φεύγουν τόσο τοπικός, φεύγουν και τοπικός, αλλά κυρίως φεύγουν τροπικός. Δηλαδή ο τρόπος της ζωής αλλάζει. Και όχι τόσο πολύ ο τόπος. Δεν έχει τόσο σημασία για αυτούς ο τόπος δηλαδή. Μπαίνοντας στο πλοιάριο, ξεκινώντας από την Ουρανούπολη, αφήνοντας πίσω τον κόσμο και πηγαίνοντας σε έναν άλλον κόσμο, φτάνουμε στη Δάφνη. Mm-hmm. Η Δάφνη τι είναι για το Άγιον Όρος? Είναι το Επίνιο. Το λιμανάκι δηλαδή, το κύριο λιμανάκι του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος έχει πρόσβαση από δύο σημεία. Είναι η Χερσόνησος, όπως ξέρουμε, είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Έτσι. Το προς τη Λίμνο ευρισκόμενο. Και έχει βέβαια και στεριανή σύνδεση από την Ξηρά, αλλά υπάρχει σύνορα εκεί που είναι κλεισμένα τα σύνορα. Για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα. Είναι ευνόητο αυτό. Και υπάρχει πρόσβαση μόνο δια θαλάσσης. Είτε από νότον, που είναι η κατεξοχήν, η συνήθις οδός, δηλαδή από Ουρανούπολη, όπως πολύ σωστά είπατε, είτε από βορρά, από Ιερισσό, Νέα Ρόδα, προς τις μονές Βατοπεδίου, Εσφυγμένου, εν συνεχεία είναι Σταυρονικήτα, Ιβύρων, κλπ, κλπ, η Λαύρα στο τέλος κλπ.
Η νοτία πλευρά όμως είναι η πιο συνηθισμένη, γιατί είναι καλύτερος ο καιρός από την πλευρά του νοτιά, και ξεκινάει κανείς από την Ουρανούπολη και βλέπει πρώτα την Γουρνοσκήτη, μετά είναι συνέχεια, είναι η Δοχειαρίου, είναι ο Ασανάς της... Και από το επίνιο λοιπόν του Αγίου Όρους στη Δάφνη, φτάνουμε στις Υπάρχουν Καριές. Υπάρχουν δύο τρόποι και από τη Δάφνη. Ο ένας τρόπος είναι να πας προς τις Καριές με ένα παλαιό λεωφορείο εκεί υποτυπώδες ή με κάποια άλλα μέσα τρακτεροειδή που υπάρχουν, γιατί ρίστον παρόδο ολίγοι δρόμοι υπάρχουν στο Άγιον Όρος και όχι ασφαλώς άσφαλτος. Έτσι, ολίγοι χωματόδρομοι για να... Και αυτοί τελευταία έχουν ανοιχθεί, οι χωματόδρομοι, για να μπορούν να μεταφέρονται οι μεγάλες ποσότητες των υλικών, άμμος, ξυλία, τσιμέντα κλπ. Για την αναστήλωση των μονών. Γι' αυτό ανοίχτηκαν οι δρόμοι αυτοί. Και μάλιστα οι πατέρες εν πολλοίς δυσανασκετούν και δικαίως δυσανασκετούν. Θέλουν το παραδοσιακό, το παλαιό δηλαδή, που περπατούσαν ώρες και ημέρες για να πάνε από το ένα σημείο του Αγίου Όρους στο άλλο. Η άλλη οδός είναι η διαθαλάσσης οδός. Παίρνει το πλοιάριο, άλλο πλοιάριο μικρότερο από την Δάφνη, το οποίο να βλοχεί στη Δάφνη, για να πας στον Αρσανά της Σιμώνος Πέτρας, της Γρηγορίου, της Διονυσίου, της Αγίου Παύλου, μοναστήρια αυτά στην νότια πλευρά. Εν συνεχεία είναι η Νέα Σκήτη, η Σκήτη Αγίας Άνης. Το διαμονητήριο το παίρνει κανείς στην πλευρά τη Θεσσαλονίκη. Πολύ σωστά. Παλαιότερα το έπαιρνε κανείς στην πρωτεύουσα, στις Καριές. Έτσι, πολύ σωστά, επιστασία. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Παλαιότερα τώρα όχι. Τώρα γίνεται η ρύθμιση με τηλέφωνο, γιατί υπάρχει περιορισμένος αριθμός εισόδου στο Άγιον Όρος καθημέραν. Δηλαδή παλιά, επειδή δεν ήταν το Άγιο Όρος τόσο πολύ στο στόχαστρο, συγχωρήστε μου την έκφραση, δηλαδή τόσο πολύ δεν πήγαιναν στο με Άγιο Όρος. Με την Γαλλία είναι το λέγουμε ασφαλώς. Πήγαιναν 5-10 άτομα, μου λέγε μάλιστα ο τότε αρχιγραμματεύς, ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίδης, ότι ζήτημα την ημέρα να είχαμε 2-3 διαμονητήρια. Την ημέρα. Τώρα εκατοντάδες. Τώρα είναι εκατοντάδες. Και γι' αυτό έχουν βάλει ένα όριο η ιερά κοινότητα, οι πατέρες, να μην υπερβαίνουν τα 120 άτομα ημερησίως οι προσκυνητές που εισέρχονται στο όρος. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αν μπαίνουν 400-400 παράδειγμα κάθε μέρα, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αφενός μεν οι ίδιοι. Το κυριότερο είναι ότι δεν θα μπορέσουν να αφομοιωθούν πνευματικά. Δηλαδή θα αφομοιώσουν τους μοναχούς λόγω της πολυκοσμίας, παρά να αφομοιωθούν πνευματικά και να ωφεληθούν, όπως πολύ σωστά το λέτε. Γι' αυτό πρέπει να είναι ένας ελεγχόμενος αριθμός καθημέραν, δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 120 και τηλεφωνούν από Αθήνα, από Πάτρα, από Θεσσαλονίκη, από Κόρινθο, από οπουδήποτε. Αμερική, Αυστραλία, οπουδήποτε. Τηλεφωνούν στο γραφείο προσκυνητών, όπως λέγεται, στην Θεσσαλονίκη και στην Ουρανούπολη. Λέγεται γραφείο προσκυνητών. Δεν συγκρατώ αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο, αλλά είναι πολύ εύκολο να το βρουν. Και λένε, ονομάζομαι τάδε, το στοιχείο ταυτότητός μου είναι τάδε, Έλλην πολίτης, Έλλην υπήκος κλπ. Και θέλω για αυτές τις ημέρες να φιλοξενηθώ. Θέλω για αυτές τις ημέρες να πω στο Άγιο Όρος. Υπάρχει δυνατότητα για τις, ξέρω εγώ, 30 Οκτωβρίου, ας πούμε. Μπορώ να πω για τρεις μέρες. Κοιτάζουν τις καταστάσεις τους οι έχοντες εκεί την ευθύνη και τους λένε, ναι, μπορείτε εκείνη τη μέρα ή μπορείτε λίγο πριν ή μπορείτε λίγο μετά. Γράφετε το όνομα, προεγγράφετε στη λίστα εισόδου. Βγαίνει το διαμονητήριο, το οποίο το παραλαμβάνουν από την Ουρανούπολη, το διαμονητήριο πλέον, το γραφείο προσκυνητών. Βγάζουν το εισιτήριο και μπαίνουν στο καραβάκι. Στις Καριές λοιπόν. Αλλά επιτρέψτε μου μία παρέμβαση ακόμη. Πρέπει οπωσδήποτε ο προσκυνητής, ο οποίος θα έχει ξεκινήσει για την τάδε του μηνός, αφού πάρει άδεια δηλαδή εισόδου, να έχει προεπικοινωνήσει και με το μοναστήρι. Όπου θα φιλοξενηθεί. Μήπως τυχόν υπάρχει υπερεπάρκεια για εκείνη την ημέρα. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο αυτό το σημείο. Και πρέπει να το προσέχουν πολύ οι αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιον Όρος, να προεπικοινωνούν με τον τόπο προορισμού και αν την ημερομηνία που σκέπτονται, αν μπορεί το μοναστήρι, πρέπει παραλλήλως να δουν επιτρέπεται και η είσοδός τους. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα στο καραβάκι εκείνη την ημέρα. Τώρα, λοιπόν, είναι συνδυασμός δηλαδή. Οι αδελφοί μας είδαν την Ιερά Επιστασία, η οποία υπάρχει στο Άγιον Όρος, στο Πρωτάτον. Τη βλέπουμε και πάλι. Είναι παλιότερη φωτογραφία. Ναι. Όταν λέμε Ιερά Επιστασία, τι εννοούμε? Να μαθαίνουμε και λίγο την αγιορείτικη ορολογία. Είναι η διοίκηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Άγιου Όρους. Η πνευματική. Είναι η σύνοδος της ιεραρχίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι όλοι οι ηγούμενοι, είναι οι αντιπρόσωποι, είναι η διαρκή σύνοδος, δηλαδή το μικρό, το σχήμα το οποίο είναι συνεχώς στις Καριές, στην διοικητική πρωτεύουσα του Αγίου Όρους και επιλαμβάνεται των διαφόρων υποθέσεων, των τρεχουσών υποθέσεων, οι οποίες Καριές, Πάτερ Χρύσανθε, λέγονταν και λέγονται περισσότερο παλαιότερα Μεγάλη Μέση. Δηλαδή ήταν το κέντρο στο οποίο
συνεκεντρώνονται όλοι οι πατέρες, το πάλε, για να συλλειτουργηθούν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις πριν πάρει αυτή την μορφή που έχει σήμερα. Και μάλιστα λέγεται ότι μέχρι πρότινος τόσος πολύ ήταν ο σεβασμός των πατέρων των αγιοριτών από οποιοδήποτε σημείο της Ιεράς Χερσονήσου, όταν πήγαινε στις Καριές που είναι η έδρα της Παναγίας, είναι το πρωτάτο, που είναι η εφαίστειος εικόνα εκεί της Παναγίας, το άξονεστη. Βεβαίως. Όταν λέμε πρωτάτο, εννοούμε τον καθεδρικό ναό των Καριών. Με τις περίφημες τυχογραφίες του Πανσελίνου. Βεβαίως. Το πρωτάτο είναι ο ναός στον οποίο εκκλησιάζεται πάντοτε ο πρώτος του Αγίου Όρους. Ο πρωτεπιστάτης. Ο πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, βεβαίως. Γι' αυτό λέγεται και πρωτάτο. Είναι η έδρα του πρώτου. Οι επιστάτες, δηλαδή, οι αντιπρόσωποι των ιερών μονών. Διότι στις Καριές υπάρχουν και τα κονάκια των 19 μονών. Έτσι. Διότι λέει το Κουτουλμούς είναι πολύ κοντά στις Καριές. Των πραγμάτων, ναι. Ναι, ναι, και δεν έχει κονάκι. Είναι τα λεγόμενα αντιπροσωπεία. Τα κονάκια, τα αντιπροσωπεία δηλαδή των μονών. Όπως επίσης και στη Δάφνη υπάρχουν αντιπροσωπεία μονών. Μπορούν να δουν εδώ πέρα οι αγαπητοί μας φίλοι τις Καριές και τη θεματουργή εικόνα της Παναγίας μας του Άξιον Εστί, ναι, που αρκετές φορές η Ιερά Εικόνα συνοδεία αγιωριτών πατέρων έχει εξέλθει εκ του Αγίου Όρους, και επάνω, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί νιώθουμε πολύ ευλάβεια προς την υπεραγία του, αλλά και στη συγκεκριμένη εικόνα έμπρος στην οποία ο ίδιος ο Άγγελος έψαλε το Άξιον Εστί. Γι' αυτό ονομαστεί Άξιον Εστί. Εδώ είναι η διοικητική πρωτεύουσα των Καριών, του Αγίου Όρους, οι Καριές. Με συγχωρείτε λίγο. Εδώ είναι το πρωτάτο, το βλέπετε. Αυτός ο επιμήκης ναός φαίνεται. Δίπλα είναι η Ιερά Κοινότης. Και δίπλα ήταν κονάκι των διαφόρων μονών, δύο-τρία μαγαζάκια, υποτυπώδη με εργόχειρα γεωρητικά, ένα-δύο μπακάλικα, το αγροτικό ιατρείο, τηλεφωνείο, αστυνομία. Αστυνομία, τα βασικά δηλαδή, που χρειάζονται σε μια πολιτεία εντός εισαγωγικών. Εδώ είναι ο ναός του πρωτάτου, από κοντά, αυτός ο υπέροχος ναός, μέσα στον οποίο φιλοξενείται η Θεοτόκος Άξονεστή. Διότι πριν εμφανιστεί ο Άγγελος, έψαναν οι μοναχοί μόνο το τροπάρο, την τιμιωτέρα, τον Χερουβίμ, και εμφανίστηκε ο Άγγελος και δίδαξε. Και ο Άγγελος δίδαξε. Έλεγα προηγουμένως. Να δείξουμε και ένα διαμονητήριο. Βεβαίως. Είναι ένα διαμονητήριο το οποίο εκδίδει η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθο. Διαμονητήριο τροπορτιανή, είναι το διαβατήριο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να μπει κανείς στο Άγιον Όρος. Είναι αυτό που λέει η λέξη. Το έγγραφο, το επίσημο, που σου επιτρέπει να διαμείνεις. Όπου καταχωρείται στα βιβλία των μονών, όλοι να ξέρουν ποιος προσκυνητής πέρασε. Σε κάθε μοναστήρι που θα πας, θα ζητήσουν την άδεια τροποντινά. Ακριβώς. Δηλαδή το διαβατήριό σου τροποντινά, ναι. Το διαμονητήριο δηλαδή. Το οποίο έχουν ένα μεγάλο βιβλίο και έναν κώδικα μεγάλο τα μοναστήρια, που γράφει επίθετο. Όνομα πατρός, υπηκότης, επάγγελμα, θρήσκευμα, τόπος προελεύσεως και τόπος προορισμού. Δηλαδή, έρχεσαι από τον κόσμο, θα γράψεις Δάφνη, τόπος προορισμού, Μονή Γρηγορίου, ας πούμε, Μονή Διονυσίου, Νέα Σκήτη. Για να μπορεί να υπάρχει δηλαδή και ένας τέτοιος. Αντιλαμβάνεστε ότι. Δεν πηγαίνουν μόνο με αγαθή διάθεση προσκυνητέ. Βέβαια, πηγαίνουν και με κακή διάθεση. Υπάρχει και τελωνείο στο Άγιον Όρος, και όταν βγαίνει ο προσκυνητής, υφίσταται τελωνιακό έλεγχο. Όπως στα αεροδρόμια, όπως στα λιμάνια που έχουν σύνδεση με το εξωτερικό. Δηλαδή είναι ένας χώρος ιδιαίτερος ευαίσθητος, το Άγιον Όρος. Εδώ μπορούμε να δούμε το μοναστήρι ψηλά και κάτω τον Αρσανά. Έτσι, Αρσανάς. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει Αρσανάς. Αρσανάς είναι το επίνιον, είναι η σκάλα δηλαδή, όπου προσεγγίζουν τα πλοιάρια, οι βαρκούλες κλπ. Είτε να αφήσουν, είτε να παραλάβουν προσκυνητάς, αλλά και οι ίδιοι οι μοναχοί. Αυτό είναι το λεγόμενο ψαρόσπιτο, συνήθως έτσι το λένε. Από τον εικονολήπτη μας να έχουν παρακαλώ πάλι δυνατόν ίδια εικόνα. Την ίδια εικόνα. Ακριβώς. Εδώ το ψαρόσπιτο είναι όπου μένει ο Αρσανάρης, όπως λέγεται. Θα πρέπει να πούμε ότι με το ψάρεμα ασχολούνται και μοναχοί. Σε ορισμένα μοναστήρια. Σε ορισμένα μοναστήρια και για την φιλοξενία των αδελφών. Και να τονίσουμε άλλωστε ότι δεν υπάρχει κρεοφαγία στο Άγιον Όρος. Υπάρχει αυθονία ψαριών. Βεβαίως υπάρχει. Εκεί πεντακάθαρα τα νερά. Και πολύ νόστιμα μαγειρευμένα. Γιατί τα μαγειρεύουν συγχρόνως ψάλλοντας και λέγοντας την ευχή. Έτσι, αυτό είναι ένα μυστικό λοιπόν, γιατί πηγαίνοντας στα μοναστήρια μπορεί να φάει κανείς νερό σου παλάδωτη και να έχει τόση νοστιμιά. Κατά επανάληψη μου έχει συμβεί αυτό. Σε όλους μας έχει συμβεί. Έχω πάει, ας πούμε, στο ασκητήριο των Δανιηλαίων, στα Κατουνάκια, που είναι έρημος. Είναι έρημο. Απαρήγορη έρημος.
Και ήταν Παρασκευή, θυμάμαι, και στους προσκυνητές μας παρέθεσαν φαγητό με σόγια, έτσι, πράσα με σόγια. Δεν πίστευα ότι δεν είχε λάδι. Και δεν είχε λάδι, ας πούμε. Είχε τόση γλυκύτητα. Δεν μπορούσα να το περιγράψω, πατέρ μου. Ξέρετε, κύριε Μελινέ, υπάρχει και εδώ στον κόσμο αυτή η ευλογημένη συνήθεια στις χριστιανές μας, όταν μαγειρεύουν, όταν ζυμώνουν, να σταυρώνουν τα φαγητά. Και μάλιστα τα σταυρώνουν, κάνουν και προσευχή, και πράγματι αυτά τα φαγητά έχουν μια ιδιαίτερη χάρη και μια ιδιαίτερη ευλογία Θεού. Άλλο είναι να, λένε οι πατέρες ήδη, δεν το λέω αυτό, άλλο είναι να μαγειρεύεις και να τραγουδάς ένα κοσμικό τραγούδι, και άλλο να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με συνεχώς», και να σταυρώνεις το φαγητό. Βεβαίως έχει μεγάλη διαφορά. Και να πω τούτο, πάτερ, για την στέρηση, να μεταφέρω κάτι έτσι χαρακτηριστικό και εύθυμο, αν μου επιτρέπετε. Πολλές φορές τη νύχτα στην λατρεία, στη Θεία Λατρεία, μέσα στο καθολικό του Αγίου Όρους, όταν βρίσκεσαι μέσα στο ναό, από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα, για σκεφτείτε, 3, 4, 5, 6 το πρωί μέχρι να τελειώσει, 7 μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, καταρχήν βέβαια ο μεσονυχτικό όρθρος και λοιπά, όλα αυτά, ο μάγειρος έχει πάει στην τράπεζα γιατί πρέπει να παρασκευάσει το φαγητό του, ώστε βγαίνοντας οι πατέρες από την πνευματική τράπεζα να περάσουν στην ηλική. Αυτά συνδέονται στο Άγιον Όρος. Και δηλαδή, γι' αυτό μνημονεύονται των ενδιακονίες όντων. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή είναι μοναχοί οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται εκείνη την ώρα μέσα στο καθολικό, στερούνται την ακολουθία από αγάπη. Σωματικά με αναπουσιάζουν, πνευματικά είναι εκεί λέγοντας την ευχή. Είναι συνεχώς. Είναι μέσα στο μαγειρίο και πρέπει να ετοιμάσουν το φαγητό για να φάνε οι αδελφοί και οι προσκυνητές όταν θα βγουν. Και μερικοί με ρωτάνε, μα πώς είναι δυνατόν 7 η ώρα το πρωί να φάτε φασολάδα. Ούτε γάλα δεν μπορούμε να πιούμε το πρωί, λένε οι κοσμικοί. Έλα όμως που έχει ξυπνήσει από τη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα. Έχουν περάσει 8 ώρες, έχει τρέξει ο χρόνος και άρα σου έρχεται κανονικό γεύμα μεσημεριάτικο το πρωινό. Αυτός είναι ο χρόνος ο οποίος μετατίθεται έτσι στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές όταν είμαι στον χορό εκεί, οι πατέρες να είναι καλά, με φιλοξενούν στο χορό, δηλαδή στο σημείο που υπάρχουν οι ιεροψάλτες, και είναι ο μάγειρος στην κουζίνα και μαγειρεύει οτιδήποτε και μετά έρχεται μέσα στην ακολουθία να προλάβει λίγη ακολουθία και εκείνος. Έχω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό σε ένα μοναστήρι. Έφτιαχνε μελιτζανοσαλάτα ένας από τους πατέρες, από τους μαγείρους. Και όταν ήρθε δίπλα μου, μετά από τόση ταλαιπωρία της νύχτας, εγώ αμάθητος, μύριζα τα χέρια του ακόμη από τα κρεμμυλάκια κλπ. Είχα καταβάλει προσπάθεια δηλαδή να πάω να του γλύφω τα χέρια του, από τη μυρωδιά. Αλλά είναι όλες αυτές οι μυρωδιές ευλογημένες. Ευλογημένες μυρωδιές. Γιατί είπαμε, ολόκληρη η ζωή του μοναχού στο Άγιον Όρος είναι μια δοξολογία του Θεού. Εδώ βλέπουμε τους μοναχούς από τα βιβλία σας στο κάτω μέρος που κάνουν αυτό το ωραίο διακόνημα. Κόλυβα, τα οποία είναι πραγματικά γλύκισμα. Δεν λέτε τίποτα, γλύκισμα, και κάνουν υπέροχες διακοσμήσεις. Κάνοντας τους Αγίους, κάνοντας τους επάνω τον Τίμιο Σταυρό και μάλιστα στις διαφόρους πανηγύρις. Και αυτό που μπορούμε να δείξουμε εδώ είναι ο πατήρ Αθανάσιος ο Σιμωνοπετρίτης, που εκείνη την χρονιά ήταν κολυβάς, έκανε τα κόλυβα δηλαδή, ο οποίος τα στολίζει. Εδώ κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα είναι ο Άγιος Σίμωνο Μυροβλήτης. Είναι το πρόσωπο φτιαγμένο με κανέλα, με ζάχαρη, με γλυκαντικά, γαριφαλάκια, με αμυγδαλάκια. Δεν είναι ζωγραφιά αυτό που βλέπετε εδώ. Όχι, με το χέρι. Είναι με το χέρι, το αντιλαμβάνεστε. Κοίτα, δηλαδή εκεί λυπάμαι να πω, μην το χαλάστε, μην πατέρες, μην το χαλάστε. Ναι, ναι. Αλλά δείτε τι προσφέρετε στην τράπεζα της Μονής, σε όλους τους προσκυνητές. Είναι το κόλυβο του Αγίου, το κόλυβο του Αγίου. Όπως κάνουμε την αρτοκλασία, έτσι κάνουν και στον κόσμο. Τα σπέρματα που έφτασαν στις διαφόρες καρπής ευλόγησαν. Τίστε ευτρεπίσαση και λοιπά, υπάρχει και μια. Και μετά εδώ στο πλάι, στην άλλη σελίδα, είναι τρεις γενιές οψοποιών πατέρων, όπως λέγονται οι μάγειροι. Εδώ είναι η παλιά μέθοδος, βλέπετε με το καζάνι με τα ξύλα, έτσι, το μαύρο το καζάνι απ' έξω από την καπνιά. Έτσι μαγειρεύει ο παππούλης. Εδώ δίπλα υπάρχει η πρώτη, ας πούμε, στόφα τροποντινά, και εδώ κάτω πια η πιο σύγχρονη έκφραση των πατέρων. Και θα πρέπει, κύριε Μελινέ, αγαπητοί μου αδελφοί, να μαγειρεύσουν οι αδελφοί μας εκεί, οι γεροντάδες, για 70 άτομα που είναι μοναχοί, και πάνε και 50 ή 100 σαφώς, άτομα οι επισκέπτες. Και στα πανηγύρια πάνε 200, 300, 400 άτομα. Το άλλο δε το χαρακτηριστικό και το άκρο συγκινητικό είναι τούτο, αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά το φαγητό, που και εκεί το φαγητό είναι μια δοξολογία του Θεού, προηγείται η προσευχή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν το φαγητό προσευχή, μετά το φαγητό προσευχή δοξολογία. Κατά το φαγητό προσευχή. Κατά το φαγητό
ανάγνωσης. Ναι, γίνεται η ανάγνωση του βίου του Αγίου που εορτάζει ή του γεγονότος που εορτάζουμε την ημέρα εκείνη. Και οι μοναχοί που διεκόνησαν είτε στο μαγειρίο είτε στο να περιποιηθούν τους μοναχούς κάθονται ένθεν και ένθεν κατά την έξοδο και ζητούν συγγνώμη και βάζουν μετάνοια και βάζουν μετάνοια σε ποιους, σε αυτούς που φιλοξένησαν μη τυχόν και υπήρξε κάποια παράληψη. Κάποια παρατυπία. Εδώ πόσο συγκινητικό. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό, με αυτή την ορθόδοξη νοοτροπία να παραξηγηθεί κανείς? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εδώ το βλέπετε αγαπητοί μου φίλοι. Αναφέρουμε στους τηλεθεατές. Βλέπετε, παρακαλώ την υπονοήτη μας να φέρει κοντά τον φακό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ θα δούμε τα πρόσωπα τώρα. Επιτρέψτε μου μία ξενάγηση. Εδώ είναι ο ηγούμενος, ο οποίος με τον μανδύα του, βλέπετε, στέκεται στην θύρα κατά την έξοδο των πατέρων μετά το φαγητό και ευλογεί. Δηλαδή, βλέπετε, όπως περνούν, σκύβουν. Οι πατέρες παίρνουν την ευλογία. Ο ηγούμενος όλους στέκεται από την αρχή μέχρι τον τελευταίο να περάσει και τους ευλογεί κατά την έξοδο. Όσοι έφαγαν δηλαδή παίρνουν την ευλογία του ηγουμένου για να συνεχίσουν την υπόλοιπη ημέρα τους. Και απέναντι από τον ηγούμενο, εδώ δεν φαίνονται ακριβώς, είναι αυτό που είπε ο Χρήσανθος. Είναι τρία άτομα. Είναι πρώτον ο μάγειρος, ο οποίος παρασκεύασε το φαγητό, ο ψωπιός. Μετά είναι ο διαβαστής, όπως λέγεται, ο οποίος ανέγνωσε κατά τη διάρκεια της τραπέζης. Και τρίτον είναι ο τραπεζάρης, ο οποίος εσέρβιρε το φαγητό. Και ζητούν μονίμως σκημένοι μέχρι να περάσει και ο τελευταίος μοναχός. Ή ο τελευταίος επισκέπτης. Τελευταίος επισκέπτης. Όλοι, οι πάντες. Ζητούν τη συγγνώμη, γιατί μήπως ο μάγειρος έβαλε παραπάνω αλάτι στο φαγητό, ας πούμε, και δεν ήταν νόστιμο. Ή λιγότερο αλάτι. Παράδειγμα. Ο τραπεζάρης μήπως δεν σέρβιρε καλά το τραπέζι. Και ο αναγνώστης μήπως δεν ανέγνωσε καλά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης, το ύψος της ταπεινοφροσύνης αυτών των ανθρώπων. Και εδώ καταλαβαίνει κανείς, κύριε Μελληνέ, αγαπητοί αδελφοί, τους λόγους του Αποστόλου Παύλου που λέγει: είτε στείτε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε. Στο Αγιον Όρος και στα Ορθόδοξα μοναστήρια βλέπει πραγματικά κανείς αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τα πάντα να γίνονται για την δόξαν του Θεού. Και ο Ορθόδοξος μοναχός προσπαθεί να συντρίψει το εγώ, που είναι η αιτία όλων των κακών. Δια τούτο και εμείς θα πρέπει να πάρουμε αυτήν την αφορμή από τα Ορθόδοξα μοναστήρια και τα σπίτια μας κατοίκων εκκλησίες είναι, εργαστήρια των Αγίων, να συντρίψουμε το κατηραμένο το εγώ, που είναι η αιτία όλων των δεινών, όλων των κακών, όλων των διαζευτηρίων, όλων των προστριβών. Και τότε θα δούμε πώς θα έρθει η αγάπη του Θεού, πώς θα έρθει η ευλογία του Θεού που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Εδώ μπορεί οι γεροντάδες να στερούνται των υλικών αγαθών μέσα από το πνεύμα της ασκήσεως. Εμείς να έχουμε μια αυθονία υλικών αγαθών, εν τούτης μας λείπει η χαρά, μας λείπει η ειρήνη, μας λείπει το χαμόγελο. Σήμερα αν θα δεις άνθρωπο να γελά πραγματικά μέσα από την καρδιά του και μέσα από την ψυχή του, θα πεις αυτός όμως γελάει, διότι χάθηκε το γέλιο, χάθηκε το χαμόγελο, χάθηκε η ειρήνη. Το πρόβλημα του συγχρόνου ανθρώπου είναι η ανασφάλεια, είναι οι φοβίες, είναι η βίωση του μηδενισμού. Και σε αυτό που είπατε, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι ακόμα, να συμπληρώσω την σοφή τοποθέτησή σας, την αγάπη που πρέπει να έχουμε όλοι μας, το εμείς. Το εμείς. Που λέτε πολύ σωστά, Γέροντα, και εμείς, όχι το εγώ και το εσύ. Θα σας πω ένα περιστατικό, το οποίο αφηγήθηκε στον πατέρα Αθανάσιο της Μονοπετρίτη, ο Άγιος Γέρονος, ο Φρόνιος, ο Αγιορείτης του Έσεξ. Ένας μεγάλος ασκητής, που ήταν μαζί στο παλιό μονάστηρο, στο ρωσικό, στο Άγιον Όρος εννοείται, ήθελε να πάει στο βουλγαρικό μοναστήρι να δει ένα περίφημο πνευματικό. Είπε και στον πατέρα Σιλουανό να πήγαινε αν ήθελε, εννοείται τον Άγιον Σιλουανό, τον Αθωνίτη, τον γέροντα του πατρός Σοφρονίου, Σαχάροφ. Ακριβώς, τον Άγιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη, τον περίφημο αυτόν αγιορείτη γέροντα, τον μεγαλωστή μεγάλο αγιορείτη γέροντα. Του είπε λοιπόν, εγώ αδελφέ, θα πάω στο βουλγάρικο μοναστήρι. Θέλεις να έρθεις? Να έρθω, του είπε ο άλλος τότε και ακολούθησε. Καθώς πήγαιναν, δεν συνομιλούσαν, αλλά έκαναν κομποσκηνή. Έτσι οι πατέρες στον δρόμο δεν συνομιλούν, κάνουν προσευχή συνεχώς όταν από κοινού βαδίζουν. Κάποια στιγμή ο γέροντας λέει στον πατέρα Σιλουανό, εγώ, πάτερ Σιλουανέ, θα ρωτήσω αυτό και αυτό τον πνευματικό. Εσύ τι θα τον ρωτήσεις? Καθώς πήγαιναν δηλαδή. Mm-hmm. Και λέει ο Άγιος Σιλουανός, εγώ δεν θα τον ρωτήσω τίποτα. Λέει, τότε γιατί έρχεσαι μαζί μου? Και ακούστε, πάτερ, έρχομαι για να κόψω το θέλημά μου.
για να κόψει το θέλημά σου. Μα τι σημαίνει αυτό? Να, εξήγησε ο Άγιος Ιωαννός, ο Αθωνίτης. Το ότι το θέλησες εσύ να μου πεις έλα μαζί μου, σημαίνει ότι ο Θεός έβαλε να το ζητήσεις. Ακούστε μέγεθος ταπεινοφροσύνης. Και εγώ κάνοντας υπακοή για να φανώ ευάρεστος στον Θεό και επειδή σε θεωρώ ανώτερό μου, σε βάζω μπροστά και έρχομαι μαζί σου. Επειδή του είπε ο άλλος έλα. Για να κάνει υπακοή απλώς δηλαδή. Χωρίς να έχει ίδιον λόγων. Και ίδιον θέλημα. Και ίδιον θέλημα. Αυτό λοιπόν έχει βαθύτερο το πνευματικό νόημα. Και εμείς εδώ στο Άγιον Όρος, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, λέγοντας ένα ευλόγησον, συγγνώμη δηλαδή έσφαλα, απονευρώνουμε στην ουσία την ενέργεια του Σατανά. Εδώ στο περιβόλι της Παναγίας, συμπληρώνει το ευλόγησον, το θεωρούμε μυστήριο. Ο χαιρετισμός στο Άγιον Όρος δεν είναι καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, για χαρά. Μπαίνοντας στο όρος, ξεχνάει κανείς τον κόσμο. Έτσι. Ο χαιρετισμός λοιπόν είναι. Ευλογείτε. Και η απάντηση. Ο Κύριος. Ο Κύριος. Σημαίνει ο Κύριος να σε ευλογεί. Ή την ευχή σας, του Κυρίου την ευχή, αντιστοίχως. Ή διευχών σας που λέμε σε μερικές περιπτώσεις και απαντά ο μοναχός ή ο ιερομόναχος, διάτων του Κυρίου ευχών. Όταν πάλι κανείς. Όταν πει σε κάποιον κάτι καλόγιο, ένα καλόγιο, του πει αδελφέ, το τάδε και δεν ακούσει καλά και θέλει να πει. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ευλόγησον. Ευλόγησον. Ερωτηματικό. Ναι, ευλόγησον. Δηλαδή, τι είπε, αδελφέ, όταν κάτι που το χρησιμοποιείτε και εσεί πάρα πολύ πατερχίσατε, κάποιο μοναχό λέει σε κάποιον άλλον, πάτε αυτό να γίνει. Ευλογημένο. Ευλογημένο. Είναι μια αγαπημένη έκφραση δική σα. Και λέτε και συνεχώ καθημερινά. Ευλογημένο. Ακριβώς. Μόνο που εκεί το βιώνουν οι γεροντάδε, βγαίνει μέσα από την καρδιά του, βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Εμεί, κύριε Μελινέ, θα πούμε ευλογημένο ίσω εκεί που δεν μα κοστίζει. Που μα βολεύει. Που μα βολεύει, που είναι ανώδυνο. Στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Ο καλό καπετάνιο στη φορτούνα φαίνεται. Πόσο μπορούμε να πούμε. Ευλογημένο. Εκεί που θα μου κοστίσει εμένα η εντολή, εκεί που θα μου κοστίσει εμένα η προσβολή, θα πω ευλόγησον. Θα πω ευλόγησον. Και τώρα όταν μιλάμε για το Άγιον Όρος, μιλάμε ότι οι γεροντάδες που έχουν διανύσει κάποια μεγάλη διαδρομή έχουν φτάσει σε αυτά τα ύψη. Μην νομίζουν μερικοί αδελφοί μας ότι από τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, τον πέμπτο χρόνο, τον δέκατο χρόνο, των εικοστών χρόνων φτάνουν σε αυτή την κατάσταση δια πολλών θλίψεων, με πολλή αγώνα, με πολλή προσευχή, με πολλή κομβοσχήνη, με πολλή νηστεία φτάνει κανείς σε αυτό τον σκοπό. Άλλωστε η αγιότητα δεν έχει τέλος. Και όσο κανείς ανεβαίνει, τόσο βλέπει το χάος, τόσο βλέπει το σκότος που υπάρχει μέσα στην ψυχή του, όπως έγινε, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Κύριε, το σκότος. Το σκότος. Και όσο πέφτει ο προβολέας του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, τόσο βλέπουμε το χάος μας, τόσο βλέπουμε τις αδυναμίες μας. Τις αράχνες. Ενώ άμα θέλουμε να το οροποιήσουμε, που θέλουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν βλέπουμε τίποτα. Εγώ ποιον επίκρανα, ποιον στενοχώρησα, ποιον προσέβαλα, ποιον μείωσα, ποιον. Αλλά η ορθόδοξη πνευματικότητα. Εγώ δεν πατάω μυρμήγκι. Ναι, ναι, και μπορούμε να έχουμε σκοτώσει 10 παιδιά. Έτσι, πολύ. Μυρμήγκια. Με εκτρώσεις. Μυρμήγκια μπορεί να μην έχουμε πατήσει, αλλά να έχουμε σκοτώσει 10 παιδιά. Έτσι και παραπάνω, να γεμίσαμε τους υπονόμους με αίμα και με κομμάτια παιδιών και να σου λέω: εγώ δεν έχω πατήσει μυρμήγκι. Έχει σκοτώσει όμως 10 παιδιά. Αν του πει αδελφέ μου, έχει κάνει 10 φόνους. Ο παπάς, ο πνευματικός μου επιφωνιά. Μα πώς θα σε πω. Αφού και η επιστήμη το λέγει, κάνουμε τώρα μια παρένθεση. Βλέπετε, αυτά είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Παρένθεση. Και η επιστήμη το λέγει ότι άμα τη συλλήψει είναι άνθρωπος. Έτσι. Διακοπή. Διακοπή. Είναι διακοπή ζωής ανθρώπου. Έτσι. Σημαίνει φόνος, σημαίνει μέγιστον αμάρτημα φόνου. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα ούτε να αφαιρέσει την προσωπική του ζωή. Ο νόμος του Θεού είναι σαφέστατος, ου φωνεύσεις. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό το σημείο, πατέρ Χρήστανθε? Έχω δει μια συγκλονιστική ταινία, ντοκιμαντέρ είναι. Σιωπηλή κραυγή. Τράβουσες. Σιωπηλή κραυγή. Την έχουμε δείξει. Και έχω γνωρίσει, και τον δόκτορα, δεν θυμούμαι το επίθετο του τώρα, προ 15 ετών. Στην Αποστολική Διακονία, όταν υπηρετούσε τότε στην Ιερά Μονή Πετράκη στην Αθήνα, είχε έρθει και του πήρα μια συνέντευξη, θυμάμαι. Δεν θυμούμε το όνομα, δεν θυμούμε καθόλου το όνομα, με τη σύζυγό του είχε έρθει. Είναι συγκλονιστική αυτή. Βλέπετε, καθώς πλησιάζουν, αγαπητοί τηλεθεατές, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα το πω, καθώς πλησιάζουν τα φωνικά εργαλεία. Όχι, συγγνώμη, διότι έτσι είναι. Πλησιάζουν έτσι τα φωνικά είναι. Εργαλεία στο βρέφος, στο μωρό, μέσα στη μήτρα της μητέρας του. Δείτε την ταραχή του βρέφους. Ναι, ναι. Προσπαθεί δηλαδή να φυλαχθεί. Να φυλαχθεί και ανοίγει το στόμα του. Είναι μια κραυγή σιωπηλή. Φοβερό δηλαδή. Είναι σιωπηλό, πράγματι έτσι είναι. Και με στενοχωρεί η υποκρισία των μέσων της ενημέρωσης και μερικών ανθρώπων που
όταν βρεθεί κάποιο παιδάκι εκτεθειμένο, πηγαίνουν όλες οι κάμερες, ζουμάρουν πάνω σε αυτό το βρέφος το παιδάκι. Και η Ελλάδα που χάνεται, ποιος ανησυχεί? Έτσι. Όταν έχουμε μικρασιατική καταστροφή κάθε 3 χρόνια, όταν έχουμε 400.000 ετησίως φόνους στην Ελλάδα. Έτσι. Εγώ απορώ πώς ο Κυριός μας, πώς η Παναγία μας μας ανέχονται. Το έλεος άπειρο. Αλλά έως πότε όμως, όταν έχουμε 400.000 το χρόνο, 1.200.000 εκτρός. Πρωταθλητές των εκτρός είμαστε. Έχουμε δυστυχώς κακές πρωτιές. Ορθόδοξον κράτος που δώσαμε τον πολιτισμό, που μεταδώσαμε την Ορθοδοξία σε άλλους λαούς που ζούσαν μέσα στο σκότος. Και πόσο λυπηρών, πόσο δίνει. Βλέπετε το Άγιον Όρος, πόσες αφορμές μας δίνει να ερχόμεθα στα καθήμας, να ερχόμεθα στα δικά μας και στην σύγχρονη πραγματικότητα. Άλλη λοιπόν ορολογία, άλλη ώρα, άλλος τρόπος ζωής. Άλλος τρόπος ζωής στο Άγιον Όρος. Άλλος κόσμος. Άλλος άλλη κόσμος. Μέρα, άλλη νύχτα. Άλλη μέρα, άλλη νύχτα. Τα πάντα δοξολογούν τον Θεό. Τα πάντα υμνούν τον Θεό. Το σήμαντρο, το τάλαντο, το λιβάνι, το γνήσιο καθαρό κερί, το καντήλι με το λάδι, το κομποσκίνι, η προσευχή. Τα πάντα στο Άγιον Όρος, στον Άθωνα, μιλούν για τον πλάστη. Μιλούν για το ζώντα αληθινών τριαδικών θεών. Δεν ξέρω, κύριε Μελινέ, όταν αναφέρομαι στόμα του Θεού, πάντοτε αναφέρομαι εις των τριαδικών θεών. Διότι ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς διάβαζα προημερών ότι να μπει στα σχολεία, λέει, μια προσευχή πολύ γενική και αόριστη, όπου θα δοξάζεται ο πλάστης και η φύση. Το θείον. Το θείον και η φύση. Όπου. Αορίστος. Μέσα σε αυτό το θείον θα μπορεί να αναφέρεται ο μουσουλμάνος, ο βουδιστής, ο ινδουιστής, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, ο παπικός, ο προτεστάντης, ο κάθε ένας, ο σατανολάτρης, Υπόπτα πράγματα, πάτερ μου. Πολύ ύποπτα. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι, όταν μιλάμε για τον Θεό μας, μιλάμε για τον ζώντα αληθινών, αποκεκαλυμμένων θεών. Τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι, πραγματικά. Ο οποίος Θεός απεκαλύφθη στην Παλαιά Διαθήκη ως τρεις άνδρες, στη φιλοξενία του Αβραάμ. Εν συνεχεία στη βάπτιση του Κυρίου, έχουμε την σύνοδο της Αγίας Τριάδος. Έτσι, ο Κύριος βαπτίζεται, ακούγεται η φωνή του Θεού, το συστήνω ο Υιός μου αγαπητός, και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Δι' αυτό και Θεοφάνεια ονομάζεται η εορτή αυτή. Έτσι. Και βλέπετε, λέει ποιήσομεν άνθρωπο. Λέει ποιήσω. Ποιήσομεν. Δεν είναι ποιητικός μεγαλειότητος. Ασφαλώς όχι. Είναι των τριών προσώπων του ενός Θεού. Ο Θεός μας λοιπόν είναι τριαδικός. Θεός μονάς εν τριάδι και τριάς εμονάδι. Ακόμη και αυτός ο ήχος του ταλάντου. Που λέει το τάλαντο. Και κύριε Μελινέ, τι καλεί τους μοναχούς για προσευχή? Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, μου δίνει συνεχώς αφορμές ο πατήρ Χρήσαντος για συζητήσεις, αλλά δεν ξέρω αν η ώρα μας παίρνει. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Να πούμε λοιπόν τι συμβολεί στο τάλαντο. Το τάλαντο που βλέπετε ότι κρούει ο μοναχός, το χείρο τάλαντο, γιατί έχει και το άλλο, το τεράστιο τάλαντο, το ξύλινο, που είναι μονίμως κρεμασμένο, λέγεται κόπανος, εκείνο και το μεγάλο αυτή τη πολύ δυνατό θόρυβο. Αυτό είναι το χείρο τάλαντο, το οποίο μεταφέρεται δηλαδή. Συμβολίζει, θυμίζει μάλλον, την πράξη που έκανε ο Νόε όταν καλούσε τα ζώα για να μπουν στην κυβότο, ακριβώς, για να σωθούν. Έτσι λοιπόν και εμάς, ο μοναχός αυτός εδώ μας καλεί εμάς τα έλογα ζώα. Έτσι, τα έλογα, τα έμψυχα ζώα. Και τα λογικά. Τα λογικά ζώα. Να μπούμε μέσα στην Κεβωτό, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό καλεί ο μοναχός σε προσευχή. Να πάμε στο Καθολικό. Να μπούμε στην Εκκλησία για να σωθούμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας, από τον κατακλυσμό του διαβόλου. Δια τούτο και η Εκκλησία μας ονομάζεται Κεβωτός της Χάριτος. Έτσι. Κεβωτός της Σωτηρίας. Και Κεβωτός της Σωτηρίας. Και μας καλεί ο Χριστός μας να μπούμε μέσα σε αυτή την Κεβωτό για να σωθούμε. Αγαπητοί μου αδελφοί, πώς είδατε αυτό το ταξίδι στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος? Προσωπικά τα μέγιστα ωφελήθηκα. Και εγώ το ίδιο, πατέρα. Προσωπικά νιώθω πολύ ευτυχής που κάνω αυτό το ταξίδι στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος. Ευχαριστώ εκ βαθέων και καρδίας τον φίλο, τον καλόν, τον συνεργάτη μας, τον Μανώλη τον Μελινό, που με τη γραφίδα του μας οδηγεί στο Άγιον Όρος.
Προσεγγίσαμε μεγάλες μορφές, παλαιότερες και νεότερες. Προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε όσο είναι δυνατόν τον Γέροντα Παΐσιο. Αν πραγματικά ωφελείστε, αν πραγματικά ωφεληθήκατε, μπορείτε να μελετήσετε αυτά τα βιβλία. Ο Γέρον Παΐσιος. Ο Αγιορείτης Γέρον Παΐσιος λέγεται. Και αν μου επιτρέπετε, Πατέρα Χρήστανε, συγγνώμη για την παρέμβαση, φροντίζω με τις πολλές φωτογραφίες τις έγχρωμες να βοηθήσω τις γυναίκες περισσότερο να μπουν στο Άγιο Όρος. Εγώ σας ρώτησα προηγουμένως πώς μπορείτε και ανταπεξέρχεστε στα πολλά έξοδα για τόσες έγχρωμες φωτογραφίες. Επειδή ο ναός μου έχει εκδώσει βιβλία και γνωρίζετε. Γνωρίζω πραγματικά το κόστος. Πώς ανεβαίνει όταν υπάρχουν έγχρωμες φωτογραφίες. Πολλοί μου λένε δεν βάζει σας πρόμαυρες. Μας βοήθησαν, ότι βοηθιέται κανείς. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Γυρίζουμε πάλι στην Ουρανούπολη. Αλλά για να αλλάξουμε μόνον τόπον. Πήραμε τρόπο και τρόπους από τους γεροντάδες του Αγίου Όρους. Νιώθω πολύ μικρός να ομιλώ για τον Άθωνα. Νιώθω πολύ μικρός να ομιλώ για τη ζωή του Αγίου Όρους. Νιώθω, αδέρφια μου αγαπημένα, πολύ μικρός να ομιλώ για τον Γέροντα Παΐσιο και για τους συγχρόνους γεροντάδες. Παρά τα αυτά, το τολμήσαμε, θα το ξανατολμήσουμε. Με ένα και μοναδικό σκοπό, να σπουδάσουμε στο σπουδαστήριο της Ορθοδοξίας. Να σπουδάσουμε κοντά στις αγιασμένες αυτές μορφές. Οφελούμεθα, παρηγορούμεθα, ενισχυόμεθα. Είμαστε αμαρτωλοί και βλέπουμε τους Αγίους Γεροντάδες να μας λένε «Μην απελπίζεστε». Μας ρώτησαν και εμάς «Τι κάνετε εδώ πέρα στο Άγιον Όρος?» Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Αυτή είναι και η δικιά μας πορεία, αγαπημένα μου αδέλφια. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Μη μας απελπίζει η πτώσης. Το πίπτην ανθρώπινων. Το μετανοή θείων. Το εμένη εωσφορικών και σατανικών. Μετάνοια. Συντριβή. Ο Κύριός μας είναι Θεός ελέους. Αγάπης και ασπλαχνίας και μας περιμένει όλους. Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο το Άγιον Όρος, επαναλαμβάνω, τοπικά. Θα πάρουμε τους τρόπους ζωής, θα πάρουμε την ταπείνωση, θα πάρουμε την αγάπη, τη συμφιλίωση και την ανεξικακία, τον τρόπο σκέψεως, ότι η πατρίδα μας δεν είναι εδώ στον κόσμο, αλλά η πατρίδα μας είναι ο ουρανός, η αιώνια ζωή. Και να πούμε, ολοκληρώνοντας, αν μου επιτρέπετε, αυτό που λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι δεν μας λένε όλους άντε πηγαίνετε στο όρος να γίνετε καλόγεροι, μην νομίσουν κάτι τέτοιο οι φίλοι μας. Ου πάντες χωρούσι, αλείς δέδοτε. Και λέγουν οι πατέρες ότι ου νομοθετώ τα όρη καταλαμβάνει και τα σερήμους, αλλά Χριστόν είναι και επί εκείν με συνοικούντα την πόλη. Δηλαδή δεν σας λέω να πάτε οπωσδήποτε στις ερημιές και στα βουνά, όπως οι καλόγεροι, οι οποίοι έχουν μια ειδική κλίση. Και με γιώτα και με ήττα. Πρόσκληση και κλίση δική τους δηλαδή. Αλλά μέσα στην πόλη σας, μέσα στην Πάτρα να μείνετε, μέσα στο κέντρο της πόλεως. Στις εργασίες σας. Στις εργασίες σας. Στους χώρους σας. Στις διακονίες σας. Στις διακονίες σας, στην οικογένειά σας. Αλλά να είσαστε Χριστοί με ήττα, επιοικείς, ανθρώπινοι. Να ανεβαίνετε συνέχεια πνευματικά. Τα σπίτια μας λοιπόν κατοίκουν εκκλησίες. Με τις εικόνες του Κυρίου. Της Παναγίας μας. Με το καντήλι αναμένο. Να ευωδιάζει το σπίτι μας με το θυμίαμα της Ορθοδοξίας. Με την προσευχή. Με τον αγώνα που θα κάνουμε να μεγαλώσουμε χριστιανικά τα παιδιά μας. Να είναι πραγματικά τα σπίτια μας κατοίκουν εκκλησίες και εργαστήρια των Αγίων. Κύριε Μελινέ, κάναμε καλό ταξίδι. Κάναμε πραγματικά καλό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε, σας ευγνωμονούμε και θα σας το πω και σήμερα. Και η εποχή μας και οι επόμενες εποχές θα σας ευχαριστούν και θα σας ευγνωμονούν για αυτούς τους σκόπους που κάνετε. Να πηγαίνετε στο Άγιον Όρος, να παρακαλείτε τους γεροντάδες, να κάνετε προσευχή, να χρησιμοποιείτε όλους τους καλούς και αγαθούς τρόπους και για να τους πείσετε να κάνουν διάλογο μαζί σας. Να μεταφέρετε τους διαλόγους του Αγίου Όρους εδώ, στο Άγριον Όρος, εδώ στην ερημία των πόλεων, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη από τους ζεστούς και γνησίους λόγους των Ορθοδόξων Γεροντάδων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Το εισιτήριο παραμένει... Είναι διαρκείας. Είναι διαρκείας. Το πλοίο είναι στην Ουρανούπολη και στην επόμενη εκπομπή μας περιμένει όλους. Όλους εμάς να μας πάρει από την Ουρανούπολη και να μας πάει πάλι στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος. Στον ουρανό. Στον ουρανό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε
υγεία και ευλογία, κύριε Μελίνε. Ευχαριστώ πολύ. Και όλοι εσείς, αγαπητά μου αδέλφια, όλοι εσείς να έχετε πλουσία την χάρη του Θεού, πλουσία την χάρη της Παναγίας μας και οι ευχές των Αγίων Γεροντάδων του Άθωνος να μας συνοδεύουν και να σας συνοδεύουν πάντοτε. Να βλέπετε τα σπίτια σας να αγιάζονται. Να βλέπετε τη συζυγία σας να είναι ευλογημένη. Να βλέπετε τα παιδιά σας να προοδεύουν και να προκόπτουν. Και έτσι θα αλλάξει η κοινωνία μας, εάν εμείς πρώτα αλλάξουμε και γίνουμε άνθρωποι του Θεού. Χαίρετε.